Με δύο εντολές. Η μία εντολή, και δεν ήταν καθόλου αυτονόητο να γίνει, ήταν να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Βγήκε τώρα ο Μπαρόζο, φτάσατε τώρα πάλι στο καλύτερο, γιατί η Die Welt σήμερα ξανανοίγει το σενάριο εξόδου της Ελλάδας από το, κοιτάξτε, από το ευρώ. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτά τα σενάρια. Θέλω να πω όμως ότι η χώρα δεν πρέπει να προκαλεί την τύχη της. Με προειδοποιήσεις ότι πολλαπλασιάστηκαν οι πιθανότητες εξόδου από το ευρώ τόσο για την Ελλάδα όσο για την Κύπρο και ακόμη και για τη Γαλλία. Αυτό το οποίο, σας λέω είναι ότι επειδή την έζησα από κοντά την προσπάθεια, δεν ήταν καθόλου αυτονόητο το 12 ότι η χώρα θα παρέμενε στο ευρώ. Παρέμεινε. Αυτό ήταν μια εθνική επιτυχία. Κύριε Χατζηδάκη, παρέμεινε. Δεν κλείνει το θέμα. Η Deutsche Welle, η Die Welt σήμερα πάλι το ήταν ήμουν. Εάν ανοίγει από αυτούς που ανοίγει και προς το παρόν δεν έχει ανοίξει σοβαρά, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, αν ανοίγει, ανοίγει λόγω των σεναρίων που υπάρχουν, των μελλοντικών στην Ελλάδα, με αυτά τα οποία ακούγονται για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι μια πολιτική ενός σοσιαλιστικού κόμματος. Τρομάζει είναι μια τόσο πολιτική... πολύ, κύριε Σκουρλέτη, η πιθανότητα να τελειώσω, να τελειώσω το συλλογισμό μου. Ναι. Η δεύτερη εντολή που είχαμε ήταν...